Γεννή, σκηνή 13, 1, 4, 3, 2, 1, πάμε. Το έχεις, ε. Το έχεις, το έχεις. Σου έχει λείψει η κλακέτα. Για πες μου, δίνεις ωραία πάσα τώρα. Ε, ήρθα στη θέση μου. Μ' άρεσε πολύ που την είδα την κλακέτα. Έλα, έλα να κάνουμε το γέλιο τώρα, να δω τα ματάκια σου τα ωραία, έλα, έλα. Όπως βλέπεις, ήρθα πολύ χριστουγεννιάτικος. Ναι, ναι, έτσι, σαν τραπεζομάδιλο. Γιατί είπα να φω, μια και θα βγούμε έτσι τέτοιες μέρες χιορτινές. Επειδή έρχονται στο βουνό, για και το γυαλί είναι λίγο, αν το είδες λίγο χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, θα το βγάλω το γυαλί αυτό το ζητάς. Βγάλε τα γάπη να δούμε τα ωραία σου τα μάτια. Βγάλε. Και το που θες να βγάλω το μπουφάν. Θες το. Θέλω, το θέλω. Θες, θέλω. Το, λίγο το, να δείξουμε τα six pack. Αυτά. Θες, το. Άμα κρυώσεις εσύ, πες μας το δώσω. Πάρ' το εδώ. Πάρ' το και κοντά. Ωραία. Να το χρειαστείς. Το πάω. Κάπου να αρέσει. Κάτσε, κάτσε, το βάλω εγώ που να αρέσει. Λοιπόν. Πολύ καλά. Πάμε πάλι, λοιπόν. Πάμε πάλι. Έρχεται ένα σενάριο ωραίο. Θα έμπαινε ξανά στη διαδικασία να κάνει ένα σύριαλ. Ναι, φυσικά θα δούμε. Μα το αγαπά, την αγαπά αυτή η δουλειά γενικά και, και τη τηλεόραση και του θεάτρου. Εντάξει, το ιδανικό για μένα θα ήταν ένα musical. Να συνδυάζει. Α, θεατρικό, ναι, θα ήθελε. Είχα θεατρικό musical όμως, να έχει, ναι, και μουσική μέσα. Και είχα την τύχη να κάνω μερικά τέτοια. Το κυριότερο που έχω κάνει και ήταν μεγάλη μου τιμή, δηλαδή που έλαβα μέρος σε αυτή την παράσταση, ήταν τη Μαρινέλα. Είχαμε κάνει το Μαρινέλα το musical. Που είχε γράψει ο Ρέπας με τον, τον Παπαθανασίου και είχε σκηνοθετήσει ο Σταμάτης ο Βασουλής. Και είχαμε κάνει ένα μήνα παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Το ζήσα και αυτό, ζωή. Το ζήσα και το Μέγαρο, δηλαδή. Όχι μόνο εγώ. Εσένα τι αρέσει περισσότερο να κάνεις? Κομμωδία. Παστίτσιο. Το κάνω πολύ καλό. Μαγειρεύεις τώρα καθόλου στο σπίτι? Κάτι μαγειρεύω και εγώ τον καιρό. Ωραία, μου δίνεις πάσα. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Τι μαγειρεύεις, λάμπη μου, τελευταία? Λοιπόν. Τώρα αυτόν τον καιρό μαγειρεύουμε κάτι βασικά με τον Βασίλη τον Τζελιχρήστο. Ναι. Ξεκινάμε Κυριακή 13. Περιμένω πώς και πώς να ανοίξει, θέλω να σου πω. Να θυμηθώ τα νιάτα μου σε, ναι, αυτό το θέλουμε χώρο. Να βιώσουμε αυτά τα θρυλικά, να τολμήσω να πω, πάρτις που γινόντουσαν. Από το μεσημέρι μέχρι το μεσημέρι βράδυ. Ξεκινούσαν στο μικρό Μερσέντες στην Γλυφάδα. Βέβαια, πολλοί νέοι, ας πούμε, των τώρα 20 χρονών δεν θα δεν το θυμούνται. Ήταν μωρά τότε. Γιατί πριν από 20 χρόνια. Αγέννητη ήταν. Θυμάσαι αυτά. Ήταν συγκλονιστικά αυτά τότε. Γιατί. Ήταν, ο Βασίλης νομίζω ήταν και ο πρώτος που έβαλε ελληνικά νομίζω στα μαγαζιά. Και έβαζε τότε από κινηματογραφικές ταινίες έτσι πολύ γνωστά τραγούδια. Και σιγά σιγά έβαζε και τότε εποχή ήταν ο Χαριτολιπομένος, ξέρω εγώ που είχε επιτυχία, ναι, πολύ, ο Μπίγαλης, Άντζελα Δημητρίου, αυτά. Θυμάμαι δηλαδή κομμάτια που άρχισε να βάζει μέσα στο μαγαζί. Τι ωραία που χορεύαμε τότε. Τώρα γιατί δεν χορεύουμε, λάμπη? Όχι, μωρέ, χορεύουμε και τώρα, στο ταψί. Πού χορεύουμε? Μας χορεύουν εδώ γενικά. Στο ταψί όλοι. Έπαιρνα ένα διάστημα πολύ αρνητικά vibes στη ζωή. Με την κόρη σου συνεργαζόσουν, να. Γιατί μου έχει κάνει το κορίτσι. Να το πάλι το ίδιο, γιατί μου έχει κάνει το κορίτσι. Παιδάκι μου, το παιδί τραγουδάει και έχει πολύ ωραία φωνή, ναι. Ναι, είναι πολύ καλή. Πολύ. Και τραγουδάει και ένα είδος που εγώ δεν τραγουδάω αυτό το show. Δηλαδή, μπορώ να τραγουδήσω κάποιο τραγούδι με το δικό μου τρόπο. Η Δανάη έχει πιο αυθεντική soul φωνή, με ωραία γυρίσματα. Χωρίς να έχει μεγαλώσει στις εκκλησίες αυτές που μεγάλωσαν τα μαυράκια και θα ήθελες να πάει στο εξωτερικό σε ένα ωραίο μουσικό σχολείο? Αν το θέλει και εκείνη, εννοείται βέβαια. Τώρα που είναι και οι δύο στην εφηβεία, είναι Φέλινα 15 και η Δανάη 13. Σου λένε τα αισθηματικά τους? Θέλω να πιστεύω ότι δεν μου λένε ψέματα, γιατί. Σου λένε πάντως κάτι. Από ότι δεν είναι αλήθεια μου λένε, γιατί μου λένε πολλά. Οπότε. Τι παθαίνει, πες ότι σου λένε μια ιστορία που δεν. Είμαι πολύ ψύχρεμος. Όχι, όχι. Κοίταξε, δεν εγκρίνω. Καταρχήν τους έχω πει ότι δεν έχει να κάνει με το τι εγκρίνω εγώ, τι δεν εγκρίνω εγώ. Εγώ θα τους λέω πάντα τη γνώμη μου και την άποψή μου. Σε κάτι που θεωρώ ότι ίσως πρέπει να πω τη γνώμη και την άποψή μου, για να έχουν και αυτή την πληροφορία μες στον εγκέφαλό τους. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτές θα κρίνουν τι πρέπει να κάνουν στη ζωή. Έχεις αγχωθεί ποτέ με μια ιστορία που σου έχουν πει? Ναι, κατά καιρούς έχω αγχωθεί με κάποια θεματάκια, αλλά τα έχουμε συζητήσει. Πώς το χειρίστηκες, έδειξες το άγχος σου ή. Έδειξα το ενδιαφέρον μου βασικά, δηλαδή, ναι, είναι παιδιά μου, δεν, ναι, σαφώς θέλω το καλό τους και θέλω να σκέφτονται με έναν τρόπο υγιή και ισορροπημένο τρόπο. Η εφηβεία είναι εφηβεία, όλοι την έχουμε περάσει, όλοι ξέρουμε την εφηβεία, είσαι και αντιδραστικός και θες να κάνεις και τις τρέλες του και όλα, θα τα ζήσουν, θα τα κάνουν όλα, εννοείται, εγώ το θέλω αυτό. Δεν θέλω συλλογικό να ούτε να μείνουμε αποθυμένα, ούτε πράγματα που δεν θα έχουν κάνει. Εγώ αυτό που συμβουλεύω απλώς τελευταία, με αφορμή κάποια πράγματα που συνέβησαν, είναι ότι η αδρεναλίνη, καλό είναι να μην ανεβαίνει στο maximum από τα 15 χρόνια. Γιατί αν ανέβει στα 15 χρόνια στο maximum η αδρεναλίνη,
μετά στα 18 σου τι θα κάνεις, ας πούμε. Είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι. Θα επιζητάς να ανεβαίνει η αδρεναλίνη πάντα και να θες να ζεις πράγματα extreme, πράγματα ακραία, πράγματα που δεν θες. Οπότε κινδυνεύεις να γίνεις ανικανοποίητος απλώς. Ναι, ναι, ναι. Να μην σε ικανοποιεί τίποτα. Οπότε είναι καλό να ζούμε καταστάσεις φτάνοντας όχι στα άκρα και στα όρια. Πάντα γιατί να περισσεύει κάτι. Πάντα να αφήνεις, ναι, και να περιμένεις να ζήσεις. Η ζωή είναι και μικρή, αλλά είναι και μεγάλη. Υπάρχει και αυτή η κλισέ ατάκα ότι το πιο σημαντικό είναι να, όχι όταν πέφτεις, αλλά να μπορείς να ανέβεις. Να σηκώνεις βασικά. Ναι. Και να μην πέφτεις, να γονατίζεις όπως λέω. Ωραία, να γονατίζεις. Μέχρι το γόνατο να φτάνεις εκεί. Μέχρι τα γόνατα. Εκεί, όχι πιο κάτω. Όχι να σωριάζεσαι. Όχι να σωριάζεσαι. Μετά είναι πιο δύσκολο να σηκωθείς. Καλό είναι δηλαδή να μπορείς να βρεις τη δύναμη να πάλι να σηκωθείς. Αν μπορείς να γυρίσεις τον χρόνο πίσω, θα έκανες κάποια πράγματα διαφορετικά. Ούτε μισό. Θα έχεις αφήσει τον εαυτό σου να μην γονατίσει. Ούτε μισό δεν θα έκανα διαφορετικό. Καταρχήν δεν είναι στο χέρι μας τι θα κάνουμε. Αυτά είναι και πώς έρχονται στη ζωή. Δεν ελέγχουμε εμείς τη ζωή. Η ζωή φέρνει πράγματα απρόβλεπτα. Ελέγχουμε όμως το κέντρο μας. Πρέπει να είμαστε θέση να ελέγξουμε. Mm-hmm. Αλλά δεν πρέπει να κατηγορούμε τον εαυτό μας αν κάποια στιγμή δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όχι, βέβαια. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Έτσι. Δεν είμαστε υπεράνω των καταστάσεων. Καμιά φορά οι καταστάσεις είναι πάνω από εμάς. Και πάνω από την ικανότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, μπορεί να χρειάζεται χρόνος. Να μας δίνει λοιπόν κάτι πολύ απροετοίμαστος και να μας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Εκεί θα πάρουμε το χρόνο μας. Θέλει χρόνο για να το παλέψεις και να φύγεις από αυτό το πράγμα. Και να το κοντρολάρεις και να φύγεις πια. Και να πας αλλού. Αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα, σου λέω, γιατί θεωρώ ότι ό,τι έκανα στη ζωή μου, σωστό ή λάθος, είναι με έχει οδηγήσει σήμερα εδώ. Και σου έχω απέναντί μου. Και είναι ότι πιο ωραίο μπορεί να μου συμβεί ταξιδιά. Περιποίησε τον εαυτό σου? Όχι ιδιαίτερα. Σ' αρέσει να ψωνίζεις? Ψωνίζω, τέτοιο ψώνιο. Σ' αρέσουν τα ρούχα όμως, πάντα την όσο ναι, ωραία. Ναι, μ' αρέσουν τα ρούχα, ναι. Και έχεις ένα στυλ το οποίο δεν το έχεις αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι αυτό το casual, λίγο καουμπόικο από παλιά τα 80's. Λίγο far west, ναι. Ναι, το έχεις ακόμα. Θέλεις να πάμε να ψωνίσουμε κάτι ωραία ρούχα? Πού θα με πας? Θα σε πάω σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που πήγαμε το Παναγιώτη και την Ελένα. Είναι του γούστου μου ή? Εντελώς του γούστου σου. Εντελώς. Κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτήν την ατάκα που μου είχες πει. Ποια πόλη? Ένα καλοκαίρι που ήμασταν σε ένα σπίτι με έτσι ωραία βραδιά και πολύ κόσμο. Είχες πει ότι πολλές φορές νιώθω ότι ό,τι λέω το προκαλώ και μου έρχεται. Το θυμάσαι? Μου είχες πει για μια ιστορία που ήσουν στο καμαρίνι τότε, δεν θυμάμαι σε ποιο σχήμα, που γινόταν χαμός. Είχες κάτσει πάρα πολύ κουρασμένο στο καμαρίνι και λέει, παιδί μου, δεν αντέχω άλλο. Δεν μ' αρέσει άλλο αυτό που ζω. Είχα πει. Ναι. Και μετά τι έγινε? Και μετά από 1-2 χρόνια. Τα πάθα. Δεν ζούσε αυτό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πότε λες τώρα ότι είχε συμβεί αυτό. Δεν ξέρω αν νιώθω ότι προκαλείς πολλές φορές τα πράγματα. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι παθαίνουν αυτό. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μικρούλι. Αν πέσει στα χέρια σου, διάβασε το. Ή σε όποιον πέσει. Πολύ ωραίο βιβλίο αυτό. Λέγεται Στοιχεία Βιονομίας και είναι του Πλάτωνος Δρακούλη. Mm-hmm. Το οποίο λέει αυτό το πράγμα. Ότι στη ζωή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ καλά τι λέμε και τι θέλουμε. Ναι. Εγώ είμαι γενικά αισιόδοξο άνθρωπο. Αλλά και εγώ έχω πέσει φάσεις που σκεφτόμουν αρνητικά. Και πραγματικά το προκάλεσα. Ναι. Βέβαια δεν έφταιγα απόλυτα εγώ. Είχα και μια τέτοια. Δηλαδή. Έπαιρνα ένα διάστημα πολύ αρνητικά vibes στη ζωή μου, πολύ αρνητική ενέργεια. Mm-hmm. Κοντά μου πολύ. Και αυτό με επηρέασε πολύ. Άρχισα λοιπόν και εγώ να σκέφτομαι αρνητικά. Mm-hmm. Κατάφερα και την έδιωσα μακριά αυτή την αρνητική ενέργεια. Έκανα ένα κύκλο προστασίας. Πώς το κατάφερες αυτό? Θέλω να μου πεις λίγο πώς το κατάφερες, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι αυτή τη στιγμή. Με επιλογή. Συμβαίνει ένα κλικ, ξαφνικά κάθεσαι και λες μόνο σου τέλος. Δηλαδή, ναι. Σίγουρα υπάρχει βοήθεια των φίλων. Ναι, σίγουρα όχι, μπορεί να υπάρχει τη οικογένεια. Όχι, είναι δική σου απόφαση. Είναι δικό σου θέμα. Γιατί πολλές φορές αργούμε τόσο πολύ να το πούμε στον εαυτό μας? Γιατί δεν έχουμε το θάρρος να το κάνουμε, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε, γιατί έχουμε ανασφάλεια τρομερή, γιατί φοβόμαστε. Ο φόβος είναι πολύ κακό σύμβουλο. Τώρα λοιπόν ξυπνάς το πρωί, τι σκέφτεσαι κάθε πρωί που ξυπνάς? Κάνεις μια θετική σκέψη? Πάντα. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ακόμα εδώ, που έχω τα παιδιά μου, τους ανθρώπους που αγαπάω. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και ξεκινάω τη ζωή μου καθημερινότητά μου. Μην νομίζεις, δεν κάνω.
θα έχω στιγμές που με πιάνουν οι φιλοσοφίες μου. Ναι, βράδυ αργά. Όχι, και νωρίς το πρωί. Φοβερά είναι. Όταν καμιά φορά τα αναρτώ και στο Facebook, μεγάλη παιδί μου, με κράζουν οι φίλοι κτλ. Τι έμαθα πριν, καφέ δεν ήπια ακόμα, μιλάει σε φιλοσοφίες. Ξεκίνησες. Οπότε λέει, με πιάνουν καμιά φορά από το πρωί που ξυπνάω οι φιλοσοφικές μου έτσι. Το καινούριο τραγούδι δεν το χωράει ο νους. Πώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σ' αρέσει? Είναι καθόλου βιωματικό? Ναι, είναι και λίγο βιωματικό, αλλά όταν το είδα μου άρεσε πάρα πολύ ο στίχος του βασικά και η μουσική του. Αλλά το βρήκα πολύ αληθινό. Το βρήκα πολύ άμεσο, πολύ ωραίο άμεσο αληθινό στίχο. Και ήθελα πολύ να τραγουδήσω αυτό το κομμάτι. Την σχέση όλη αυτή με την δημοσιότητα όλα αυτά τα χρόνια, πώς την έχεις αντιμετωπίσει? Γιατί υπήρξαν στιγμές και καλές και κακές. Δηλαδή υπήρξαν πολλές φορές πράγματα που δεν θα ήθελες να έχουν γραφτεί. Ή που τα διάβαζες και λέγεις δεν είμαι εγώ. Το μόνο που με έχει πειράξει να γραφτεί είναι ανακρίβειες ή κάτι που να μην ισχύει. Mm-hmm. Που εκεί πέρα δεν είχα ποτέ θέμα με αυτό, γιατί ήταν ένα κομμάτι της δουλειάς, το έχω δεχτεί. Το ήξερα από την αρχή ότι θα συμβεί, ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν με ενοχλούσε ποτέ να ξέρει ο κόσμος κάτι από τα προσωπικά μου. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Mm-hmm. Είναι πολύ γλυκό, μπορώ να σου πω. Δεν είναι πάντα κουτσομπολίστικο. Είναι και γλυκό να θέλει να έρθει πιο κοντά σου και να ξέρει κάποια πράγματα. Όχι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, αλλά. Γενικά. Εμείς όταν έχουμε και παιδιά, είμαστε λίγο πιο. Τα αντανακλαστικά μας λειτουργούν αλλιώς. Φιλτράρουμε δύο και τρεις φορές τα πράγματα τα οποία γράφονται για μας. Μπήκες ποτέ έτσι σε αυτή τη διαδικασία? Ξέρω εγώ, έχει γραφτεί κάτι που δεν θα ήθελα να το διαβάσουν οι κόρες μου, δεν θα ήθελα να το δουν τα παιδιά μου? Όχι, όπως έχω ξαναπεί, δεν έχω κάνει κάτι κακό για να διαβάσω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου ξέρουν τα πάντα για μένα. Έχω συζητήσει με τα παιδιά μου τα πάντα. Οπότε τα παιδιά έχουν δείξει κατανόηση τώρα που τα τελευταία 3-4 χρόνια που έχουν καλύτερη αντίληψη και μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις. Επομένως, εφόσον έχω τη κατανόηση των παιδιών μου, δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα τι θα γραφτεί, μπορεί να με ενοχλήσει μια ανακρίβεια. Mm-hmm. Κάτι που δεν θα ισχύει. Τα έμπαινε στη διαδικασία να σε μια σχέση που αισθάνεσαι πληρώτα και τον αγαπάς τον άλλον και δεν έχει παιδιά, να πεις ναι, θα μπω στη διαδικασία να κάνω άλλο ένα παιδί. Ούψ. θα έκανα οτιδήποτε θα ένιωθα ότι θέλω να το κάνω. Mm-hmm. Δεν σου λέω, δεν έχω κλισέ, ούτε λέω. Έχω πει κατά καιρούς και το εννοώ ότι αισθάνομαι πλήρης. Ναι. Γιατί έχω κάνει τα δύο μου παιδιά, τα υπερλατρεύω, έχω πολύ ωραία σχέση μαζί τους, με καλύπτουν σε αυτό το θέμα, δεν αισθάνομαι ότι δεν το έχω κάνει, θα ήθελα. Ήρθαν ξαφνικά, ειδικά είναι Φέλη. Και ήταν και καλοδεχούμενοι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα παιδιά επιλέγουν τη στιγμή που θα έρθουν στον κόσμο και επιλέγουν και τους γονείς. Θα σε επιλέγουν. Ναι, έτσι νομίζω. Άρα, αν υπάρχουν παιδιά στο σύμπαν που θα επιλέξουν πάλι εμένα για πατέρα, θα σου πω, δεν είναι δικό μου το θέμα, είναι από πάνω θα έρθει η εντολή. Από το σύμπαν. Από εκεί θα έρθει η εντολή. Οπότε εγώ τι να κάνω, είμαι απλώς. Θα διεκπαιρεώσω την κατάσταση. Επιχείρηση θα ξανάνοιγες? Θα έμπαινες στη διαδικασία να ανοίξεις ένα δικό σου χώρο? Όλα τα λάθη της ζωής μου θα ξανά έκανα, το ξέρεις. Όλα τα λάθη καλύτερα. Της ζωής μου θα τα ξανά έκανα. Θα τα έκανα λίγο καλύτερα. Ως λάθη? Ναι, ως πιο σωστό. Θα τα διόρθωνα και θα τα ξανά έκανα πιο σωστά. Ναι. Υπάρχει κάτι που σε φοβίζει? Να πάθουν κάτι τα παιδιά. Ναι. Αυτό με φοβίζει λίγο όταν το σκέφτομαι, γι' αυτό αποφεύγω να το σκέφτομαι. Αυτό. Το βγάζω, το διώχνω. Αυτό έτσι αλλιώς δεν ναι, υπάρχει. Το διώχνω. Δεν υφίσταται. Αυτό δηλαδή θα ήθελα πάντα, αυτό που λέω στο. Η προσευχή που κάνω πάντα στο σύμπαν και στο Θεό είναι αυτό. Ότι αν γίνει κάτι, το παθώ εγώ. Όχι τα παιδιά μου. Δεν θα το άντεχα να τα παιδιά μου παθαίνουν κάτι. Οπότε θυμάμαι όταν και η Νεφέλη όταν γεννιότανε. Επειδή είχαμε μια πολύ πολύπλοκη έτσι. Γέναμε, ήταν τυλιγμένη στο λόρο και κινδύνευε πάρα πολύ το παιδί. Γι' αυτό και το πήραμε και νωρίτερα. Μου είχε περάσει το μυαλό. Είχα πει, δηλαδή, Θεέ μου, δηλαδή αν πάθω κάτι, το πάθω εγώ. Μ' άκουσα και το έπαθε, εντάξει, είναι σωστός. Τα ακούει όλα. Θέατρο της πηγαίνεις? Θέατρο δεν πάμε πάρα πολύ συχνά, παρόλο που θα το ήθελα. Εσύ πηγαίνεις μόνος? Και εγώ έχω σταματήσει να πηγαίνω το τελευταίο καιρό θέατρο, παρόλο που θα το ήθελα. Θέλεις να πάμε να δούμε μια ωραία παράσταση? Για πες τι προτείνεις. Το Για Όνομα, να πας να δεις. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που την έχει σκηνοθετήσει ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης και παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και εμείς σήμερα πήγαμε και κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Χρήστο τον Χατζηπαναγιώτη. Α, ωραία. Εσύ, Έλενα, το ξέρεις το Λάμπη. Καλά, εννοείται. Δεν πήγαινε 8 χρονών στις χάντρες? Την πήγαινε η μαμά της απ' έξω, βόλτα στο φυσείο. Ξέρεις. Όχι, όχι. Έκανε το κλασικό.
Με πήγαινε η μαμά μου και έλεγα ψέματα στα 8 ότι είμαι 18 και έμπαινα. Αυτό, κατευθείαν. Σε πιστεύα. 8-18. Ναι, ναι, αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό που το βλέπω τόση ώρα. Τι γράφει? Γράφει potentia anima. Και είναι λατινικά, σημαίνει δύναμη ψυχής. Πότε το έκανες? Πριν από 3 μήνες, περίπου 2 μήνες. Καινούριο φρέσκο, δεν έχεις άλλο? Έχω άλλο ένα, το οποίο το έχω πολλά χρόνια, το έχω 15 χρόνια. Τι είναι? Είναι ένα tribal με ένα λουλούδι και έχει πάνω αρχικά των κοριτσιών μου, της Δανάης και της Νεφέλης. Θα πάμε στο Mercedes, κορίτσια. Εννοείται στο Mercedes. Ξεκινάμε Κυριακή απόγευμα νωρίς, έτσι να το λέμε. Θα μας κλείσει νωρίς το απόγευμα, θα κλείσω και 2 άμα θέλετε. Αν έχουμε, καθώς ότι έχουμε. Δεν θα μας παίξει κάτι στο πιάνο? Δεν βλέπω πιάνο όμως. Δεν έχουμε. Έλα, είμαστε της τεχνολογίας. Ένα πιάνο. Παναγιώτη. Λοιπόν, αυτό είναι το λεγόμενο βιρτουόζο, λοιπόν, για να ξέρετε. Και ως βιρτουόζος που είμαι εγώ. Μπράβο. Θες να σου παίξω κάτι? Ναι. Θα σου παίξω κάτι λόγω των ημερών. Να έχει έτσι με την ατμόσφαιρα αυτή την ωραία Χριστουγεννιάτικη. Και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Θα ξεκινήσω εγώ, τραγουδήσετε όλοι μαζί. Ελπίζω να είναι ο τόνος σας. Έτσι. Ακούγεται, όπα. Δεν είναι και εύκολα. Λοιπόν, για πάμε. I'm dreaming of the white Christmas. In every Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may all your Christmas be white. Ωραίο. Καντάτα έχεις κάνει ποτέ? Μόλις σου έκανα. Τι άλλο δηλαδή? Έλατε. Μα τι? Να σου πω κάτι, εγώ. Ξαντιά. Δηλαδή τι τραγουδάς τόση ώρα, πρόσεχε. Τραγουδάς και σου λέει καντάτες κάνει ποτέ. Τι σου έκανε το σουφλέ? Δηλαδή πες της τώρα. Έχεις αντέξει όλη τη συνέντευξη. Και σου λέει στο τέλος. Γι' αυτό μου αρέσουν με αχρινές, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία. Κάνε και μια αποφώνηση τώρα, σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ πολύ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε όμορφα, υπέροχα Χριστούγεννα, όσο το δυνατόν βέβαια, όλα αυτά που συμβαίνουν, και μια υπέροχη νέα χρονιά, τουλάχιστον ο καθένας στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του με τους ανθρώπους, γιατί αυτό μας έμεινε. Λεφτά άφραγγι θα φύγουμε όλοι από αυτή τη ζωή. Δεν έχει πράγμα. Δεν είπαμε να λες καλά πράγματα. Αφού θα φύγουμε άφραγγι, τι ψάχνει να δεις τώρα. Καλά, σίγουρα, δεν σου βάλουμε στα σάβανα λεφτά. Αλλά λεφτά. Οπότε να έχουμε. Να μα, τι πιο ώρα από αυτό που σου είπα. Ούτε αυτό το κατάλαβε. Γεια. Θέλετε με λαχρινή οπωσδήποτε παρουσιάστρια. Πάρε το χαμπάρι. Τέρμα εξαιρετέ. Ούτε αυτό το κατάλαβε. Ωραία, κάνω και μία πρόταση. Πε μα κάτι ευχάριστο λίγο. Λοιπόν, βόμβε και να. Αύριο Κυριακή. Αύριο Κυριακή. Εδώ στο Μέγκα. Εδώ στο Μέγκα. 12 η ώρα. 12 η ώρα. Θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Μπορείς εσένα. Το πρώτο πρόλογο. Bohemian δεν γράφει το τατού? Όχι. Potentia anima. Δύναμη ψυχής. Ωραίο είναι. Σε ποιον το έκανες? Το έκανα στην Αργυρούπολη, σαν παιδί. Στον... Πού είναι το Ουσβεκιστάν? Παιδί μου. Έλληνας είναι άνθρωπος. Ουσμπέκο. Πώς τον έβαλε Ουσμπέκο τον άνθρωπο? Γιατί εγώ στην Αργυρούπολη θα πάει σε ένα που είναι από το... Μπορεί να κι άλλο.